μας ενδιαφέρει λιγότερο το τι είμαστε από το τι πιστεύουν οι άλλοι για εμάς. Είναι καλό που το σώμα μου δεν μπορεί να διαπράξει όλες τις αμαρτίες του πνεύματός μου. Ο απέραντος πόθος να ρουφήξει τον κόσμο και η απέραντη ανία αφότου το έκανες. Η ευγένεια συνιστά συχνότατα τον πιο επιδέξιο οπορτουνισμό. Μόνο οι ευγενικοί άνθρωποι κατορθώνουν να κρατούν πάντοτε και συγχρόνως όλες τις πόρτες ανοιχτές. Όταν προσδοκούμε από τους άλλους να μας καταλάβουν, στην ουσία ζητούμε από αυτούς να συμμεριστούν την αυτοκατανόησή μας. Φιλία είναι η σιωπηρή συμφωνία ότι η μία πλευρά συμμερίζεται την αυτοκατανόηση της άλλης. Ο ανδρισμός, ο οριστικός δηλαδή αποχαιρετισμός κάθε ελπίδας και φόβου, είναι η ηθική του μηδενισμού. Η μικροαστή δεν είναι ποτέ κοινική, η πίστη στην ύπαρξη και στη χρησιμότητα των γενικώς αποδεκτών κανόνων ηθικής τους παρέχει ένα αίσθημα πρόσθετης ασφάλειας. Ο γάμος ισοδυναμεί με την απόπειρα να αντικαταστήσουμε όλα τα βιβλία του κόσμου με μία και μόνη εγκυκλοπαίδεια. Η μεγάλη ματαιοδοξία, σε αντίθεση με τη μικρή, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τον έπαινο και την επιδοκιμασία, γι' αυτό και εκλαμβάνεται σαν μετριοφροσύνη. Οι ιδέες είναι η παρηγοριά των αδύναμων και η πρόφαση των ισχυρών. Απαρχή ξεχωριστής οικειότητας. Να κουτσομπολεύεις κατηδίαν με έναν τρίτο τους κοινούς σας φίλους. Ο άνθρωπος είναι ικανός να πιστέψει οτιδήποτε, προκειμένου να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους ότι οι πράξεις του βρίσκονται σε συμφωνία με τις πεποιθήσεις του.